Καλωσορίζουμε στην Καστοριά και ιδιαίτερα στο Δημοτικό Σχολείο της Κολοκυθού τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κύριο Γιάννη Χαρονίτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του σχολείου για την αγορά και διάθεση ενός διαδραστικού πίνακα που βοηθάει ιδιαίτερα στην λειτουργία του σχολείου για παιδάκια που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Θέλω να τον καλωσορίσω στην Καστοριά και ελπίζω η πράξη αυτή να είναι μια πράξη η οποία δείχνει ότι είμαστε κοντά στους ανθρώπους οι οποίοι μας χρειάζονται, είμαστε κοντά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ο κύριος Χαρονίτης, ηγούμενος στην θέση των κτηριακών υποδομών, νομίζω ότι εγγυάται αυτή την συνεργασία και αυτή την αλληλεγγύη. Καταρχάς να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια την κυρία Υπουργό. Ίσως και να μην μου αξίζουν. Παρόλα αυτά, με το που ενημερωθήκαμε για το ιδιαίτερο του αιτήματος, φροντίσαμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να φέρουμε μέσα σε χρόνο που δεν συνηθίζεται πραγματικά για το ελληνικό δημόσιο τον διαδραστικό πίνακα μαζί με τα παραλυκόμενά του, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές να μπορούν να έχουν σύγχρονες βιωματικές εμπειρίες εκπαίδευσης και πολύ δε περισσότερο τα παιδιά τα οποία έχουν μία δυσκολία στην συμμετοχή τους στο μάθημα να μπορέσουν μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο να εναρμονιστούν με το υπόλοιπο σχολείο και να νιώθουν το σχολείο πιο καλά από ότι νιώθουν το σπίτι τους. Να πούμε, αυτός ο διαδραστικός πίνακας θα ακολουθήσει αυτό το παιδί σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι να φύγει από το δημοτικό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σαν εκπαίδευση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω μαζί την κυρία Υπουργό μας, κύριε Ολυμπέτη Λιγιορίδου και τον κύριο Χαρονίτη για την άμεση παρέμβασή τους στο θέμα που δημιουργήθηκε. Από το καλοκαίρι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Είχαμε την πληροφορία από το σχολείο ότι θα χρειαζόμαστε ένα διαδραστικό πίνακα για να παρακολουθεί, να μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα η πρώτη τάξη του δημοτικού, λόγω ότι υπήρχε κάποιο παιδί με πρόβλημα όρασης. Απευθυνθήκαμε αρχικά στις κτηριακές υποδομές. Κάναμε το αίτημα όπως προβλέπεται να γίνει και δυστυχώς δεν έτρεχε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του εξοπλισμού και υπήρχε έλλειψη στις κτηριακές υποδομές. Αλλά με την άμεση παρέμβαση του κυρίου Χαρονίτη το πρόβλημα λύθηκε. Αγοράστηκε ένας πίνακας μόνο για το σχολείο της Κολοκυθούς, για να εξυπηρετήσουμε το παιδάκι και γι' αυτό τον ευχαριστούμε κιόλας. Και με χαρά το παραλάβαμε. Βέβαια, εμείς από την αρχή έχουμε ασχοληθεί με το θέμα, προσπαθήσαμε να το καλύψουμε κάποιον πίνακα δανεικό από κάποιο άλλο σχολείο μέχρι να λυθεί το θέμα. Και τώρα που λύθηκε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να το ανακοινώσουμε. Από τη Δευτέρα ο πίνακας θα είναι στην τάξη μέσα και θα μπορεί πρόσκοπτα να γίνει το μάθημα. Και βέβαια έχουμε και τα ευχάριστα νέα από τον κύριο Χαρονίτη. Συζητήσαμε για τον εξοπλισμό των σχολείων που τόσο λείπει από κάποια σχολεία δικά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί και σύντομα οι λήψεις που έχουμε στα σχολεία μας θα καλυφθούν και αυτές. Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε τα σχολεία μας σε ένα καλό επίπεδο για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.